σας. Όπως σας είπαμε, όλες αυτές τις ημέρες, αυτή τη μία εβδομάδα, εδώ στο www.trikalakalts.gr, στο πρώτο πολιτιστικό σέντρο των Τρικάλων, με τον φίλο πλέον Χρυσοβαράκη Δούναρη. Είμαστε εδώ στο εργαστήριό του. Όπως σας είπαμε, σήμερα θα σας δείξουμε, όχι θα σας δείξουμε, σωστά, θα σας δείξει ο κύριος Χρυσοβαράκης Δούναρης την παραδοσιακή, τη βασιλόπιτα, πώς φτιάχνουμε την βασιλόπιτα. Έτσι με πολύ χαρά σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, θα μας δείξει με καλό καιρό και με όλα τα μέτρα προστασίας, θα μας δείξει την βασιλόπιτα. Αυτά από μένα, θα κάνουμε μετά και την αποφώνηση, θα πούμε και τις ευχές. Απλά να μην χάνουμε χρόνο, να ξεκινήσουμε την Παρασκευή. Πάμε, για να... Εγώ θα βγάλω λίγο τη μαχαιριά, για να ακούγουμε. Εννοείται. Λοιπόν, ξεκινάμε, θα φτιάξουμε σήμερα βασιλόπιτα. Βασιλόπιτα είναι κέικ, είναι και τσουρέκι. Εμείς σήμερα θα φτιάξουμε κέικ. Ξεκινάμε ένα εύκολο κέικ. Να σας πω γρήγορα τα υλικά τα οποία θα τα δείτε και μετά ανεβασμένα στο Trikala Culture. Ωραία. Ξεκινάμε με 400 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Βάζετε κανονικά. Εδώ πέρα. Και 260 γραμμάρια βούτυρο. Βούτυρο. Βούτυρο να βάλετε καλό βούτυρο για να έχει ωραία γεύση, ωραία μυρωδιά και, ωραία. Και για να μας βγει ωραίο το κέικ. Λοιπόν, το βάζω εγώ εδώ. Ωραία. Και θα ξεκινήσουμε να χτυπήσουμε. Όσο θα χτυπάμε το βούτυρο, θα προσκυνήσουμε τη ζάχαρη. Ωραία. Συγγνώμη, θα προσκυνήσουμε το αλεύρι. Το αλεύρι. Λοιπόν, βάζουμε τώρα εδώ. Είπαμε, βάλαμε 260 γραμμάρια βούτυρο και 300 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Ξεκινάμε να χτυπάμε παράλληλα που σκηνίζουμε το αλεύρι. Να πούμε κιόλας έτσι στον κόσμο, γιατί το κοσκινίζουμε τώρα το αλεύρι. Αλεύρι το σκινίζουμε για να μην μας βολιάσει, για να μην έχει σπόρους, να είναι απαλό. Ναι. Και τότε όταν το ρίξουμε στο νύχμα μας, να μην φτιάξουμε τα μπαλάκια που μας δημιουργούν πρόβλημα στη ζύμη. Α, ωραία, ωραία. Μάλιστα. Ωραία, έχουμε κοσκινήσει το αλεύρι, το αλεύρι έχουμε, εδώ σταματάμε. Ωραία. Θα την ανακατέψουμε λίγο. Ωραία. Τη ζύμη μας, μη σας προβληματίζει αυτό, έτσι γίνεται. Έτσι. Να πούμε καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν ζωντανά και όσοι βλέπετε και θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μπορείτε να το ρωτήσετε. Όσο θα είμαστε live, θα μπορούμε να σας απαντήσουμε. Ιδάλλως, όπως είπαμε, στο email. Θα σας πούμε στο τέλος. Να το χτύπημα, ανεβάζουμε σταδιακά την ταχύτητα, ναι, για να λιώσει το αλεύρι με τη ζάχαρη. Ωραία. Η Μαρία είναι μπροστά στο live. Ωραία. Και το άλλο το live μπροστά είναι η Μαρία. Στο Instagram. Συνεχίζω και λέω ότι η Μαρία είναι μπροστά στην κάμερα. Πάμε, ενσωματώνει το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη, θα ανακατέψουμε μία τελευταία, ναι, πάλι και μετά θα ρίξουμε τα αυγά, θα ρίξουμε 4 αυγά ολόκληρα. 4 αυγά, ωραία. Μέσα. Ανακατεύουμε λίγο ακόμα. Ωραία. Ρίχνουμε δηλαδή, ρίχνουμε ένα αυγό, περιμένουμε να ενσωματωθεί μέσα στη ζύμη και μετά
μετά έχουμε τα υπόλοιπα. Ωραία. Γιατί όμως αυτό πρέπει να τα ρίχνουμε ένα-ένα, υπάρχει κάποιος σκοπός ιδιαίτερος? Βέβαια. Τα ρίχνουμε ένα-ένα για να προλάβει το αγώ να αντιδράσει με τα υπόλοιπα υλικά, ώστε να μας δημιουργήσει ένα πιο απλά το βήμα και να μην μας δημιουργήσει πρόβλημα στο φούσκο. Μάλιστα. Όπως είπαμε, ρίχνουμε τώρα 4 αυγά μέσα. 4. Τέσσερα τα ρίχνουμε ένα-ένα, όπως είπαμε. Ένα-ένα. Πολύ ωραία. Σταματάμε λίγο, ανακατεύουμε τα τυπώματα. Αυτό το κάνουμε γιατί όπως ανακατεύεται το βούτυρο με την άχνη, ναι, κολλάει και θέλουμε να ανακατευθεί όλο μαζί. Ωραία. Μην σας προβληματίζει, μπορείτε να το κάνετε. Είναι εύκολο. Συνεχίζουμε λίγο και μετά θα ρίξουμε τα υπόλοιπα υγρά, τα οποία είναι 150 ml γάλα και 150 ml χυμό πορτοκάλι. Εδώ τι έχουμε τώρα, χυμό. Χυμό πορτοκάλι. Χυμό πορτοκάλι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάνουμε μία από τριπλά. Ρίξαμε 150 ml γάλα, 150 ml πορτοκάλι, χυμό. Ναι. Η ζύμη μας θα έχει μέσα και ξύσμα πορτοκάλι. Α, ωραία. Οπότε. Όπως είπαμε, έχω το αλεύρι. Ωραία. Έχω σκηνήσει. Ρίχνω καρύδι. Καρύδι. Για ποιο λόγο, έτσι να εξηγούμε κιόλας στον κόσμο. Καρύδι είναι για γεύση, για μυρωδιά. Μπορείτε να βάλετε και αμύγδαλο, μπορείτε να βάλετε και ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ακόμα και δαμάσκηνο. Είναι και πολύ ωραίο. Ωραία. Θα και ψήσμα. Τώρα μια ερώτηση, μια απορία. Πώς και δεν τα ρίχνεις κατευθείαν εδώ στο μείγμα και τα ρίχνεις πρώτα στο αλεύρι του κοσκινισμένου? Πρώτα στο αλεύρι, ναι, για να ανακατευθούν όλα μαζί ομοιογενώς. Α, γι' αυτό. Ωραίο όπως είπαμε. Μάλιστα. Οπότε ξεκινάω εγώ να χτυπάμε σε αργή ταχύτητα το μίξερ. Ωραία. Κατεύουμε λίγο, κάνουμε ρυθμό εδώ. Ωραία. Με το που ρίξουμε το αλεύρι, αρχίζουμε να ανακατεύουμε σιγά σιγά, όλο αυτό θα ομογενοποιηθεί και θα γίνει μια ζύμη ωραία, την οποία θα τη ρίξουμε μέσα στη φόρμα μας και θα την ψήσουμε. Ωραία, λοιπόν, τέλεια. Πάμε σιγά σιγά. Παρατήρηση, το αλεύρι δεν το ρίχνουμε όλο μαζί, για να βοηθήσουμε και το μίξερ μας να δουλέψει, αλλά όπως είπαμε και πάλι, για να μην μας πιάσει βόλους, το ρίχνουμε σιγά σιγά, σιγά σιγά, σταδιακά μέσα. Μάλιστα, ωραία. Για πάμε να δούμε. Όταν θα ρίξουμε το αλεύρι, ναι, μην το ανακατεύετε πολύ ώρα, γιατί θα σφίξει ζύμη και θα χάσει την απαλότητά της. Πόση ώρα περίπου? Ένα-δύο λεπτάκια, δηλαδή δύο λεπτά. Όταν σταματήσει
να βλέπουμε άσπρο μέσα από το αλεύρι, ναι, τότε σημαίνει ότι έχει ομογενοποιηθεί όλο το αλεύρι με τα υπόλοιπα υλικά. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι. Δεν θέλει πολλή ώρα για να μην μας φίξει, για να μην μας φίξει η ζύμη. Μάλιστα. Λίγο ακόμα χτύπημα. Και ρίξαμε τώρα στο τέλος. Βάλαμε κονιάκ. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να βάλετε ρούμι, μπορείτε να βάλετε αμαρέτο. Ωραία. Είστε μερακλείδες, μπορείτε να βάλετε ουίσκι. Τέλεια, τέλεια, ωραία. Οπότε, είμαστε έτοιμοι. Α. Σπώνουμε. Περίπου μπορούμε να υπολογίσουμε πόσο να θέλει όλο το χτύπημα σύνολο. Όχι, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Χτύπημα ποιο? Το μείγμα του. Πόση ώρα κάναμε τώρα? Κάναμε ένα τεταρτάκι. Ένα τέταρτο. Σε ένα τεταρτάκι με 20 λεπτά είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Λοιπόν, βγάζουμε από κάτω. Να κατέβουμε λίγο. Ακόμα, εδώ. Φοβερό. Ωραία. Ωραία. Οπότε, δείχνουμε εγώ στο κάτω εδώ. Να πούμε και για όσους έχουν συνδεθεί τώρα, καλησπέρα. Θα έχετε τη δυνατότητα όταν θα τελειώσει η live μετάδοση να δείτε από την αρχή όλη τη διαδικασία, μιας και έχετε μπει αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε μια αποσπόμενη φόρμα. Ωραία. Εσείς ό,τι ώρα φόρμα θέλετε. Όπως είναι έτοιμο. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Φαίνεται, ναι, τέλεια, τέλεια, ναι. Ωραία. Ψήνουμε για μία ώρα σε 150 με 160 βαθμούς. Μία ώρα. Όπως λέω πολλές φορές τα κέικ, δεν ανοιγοκλίνουμε την πόρτα του φούρνου, ναι, για να δούμε αν έγινε ή αν δεν έγινε. Περίπου στα 50 λεπτά ψησίματος ανοίγεται μία φορά, δοκιμάζεται με ένα μαχαιράκι. Ναι. Αν δεν έχει υγρασία πάνω του μαχαίρι, είναι έτοιμο. Αν έχει υγρασία, αφήστε για 10 λεπτά, 1 τέταρτο ακόμα. Ωραία, τέλεια. Δεν ανοιγοκλίνουμε, όπως είπαμε. Ωραία. Τη βάζουμε. Είναι έτοιμη. Εμείς έχουμε ήδη. Είναι λογικό. Ετοιμάσει μία. Εννοείται για θέμα χρόνου. Λοιπόν, έχουμε μία. Να, τι έτοιμη. Γαρνίρουμε. Εδώ. Η βασιλόπιτά μας. Θα βάλουμε και φλουρί. Σωστός, και εννοείται. Μας εδώ. Και την καλή χρονιά. Λοιπόν, κάνουμε ένα γαρνίρισμα απλό. Βάζουμε και ένα γούρι για το καλό. Και είναι έτοιμοι. Και είμαστε έτοιμοι. Σε περιμένω για τις ευχές. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Αυτή ήταν λοιπόν. Πιάσε το κορίτσι. Μου βοηθάει και. Λοιπόν, πιο κοντά. Πιο κοντά, ξαναβάζουμε μας. Αυτή λοιπόν ήταν η βασιλόπιτα. Από τον φοβερό σεφ εδώ το Μαλάντι Γούναρι. Είναι απλή, εύκολη, θα την κάνετε να την δοκιμάσετε για την πρωτοχρονιά. Θα πάθουν πλάκα όλοι. Και ανεβαίνει το αύριο. Θα το ξεχαστούμε. Μπορείτε να το δείτε και στη live τώρα. Όσοι έχετε μπει τώρα ή και μετά, αφού θα τελειώσουμε τώρα εδώ, θα απενεργοποιήσουμε τη live μετάδοση. Όσοι θα μπαίνετε, θα βλέπετε το βίντεο. Επομένως, θα είναι για αρκετό καιρό. Θα μπορείτε να το δείτε. Θα το ανεβάσουμε και στο κανάλι στο YouTube. Αυτή είναι η βασιλόπιτα, όπως είπαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τη νέα χρονιά έρχονται κι άλλα. Για τη νέα χρονιά φυσικά έρχονται κι άλλα, ναι. Όπως είπε και κάθε Παρασκευή, το γλυκό της εβδομάδας με συνταγή, θα βάλουμε και αυτή τη συνταγή. Εννοείται. Για να μπορείτε να τη δείτε κιόλας. Και υπάρχει και το email, ακριβώς να το πούμε λίγο το email τώρα έτσι. Είναι chef Γούναρης
papaki.gmail.com. Τέλεια. Οπότε μπορείτε να μπαίνετε, στέλνετε ερωτήσεις, δοκιμάστε την, πείτε μας γνώμες. Ό,τι θέλετε. Πείτε μας συνταγές που θέλετε να δείτε. Και να ξεκινήσουμε από σένα. Είμαστε να πούμε και στο μαγαζί, να πούμε και το μαγαζί. Στο εργαστήριο εδώ στη Χαλβαδοπία. Χαλβαδοπία, είμαστε στην Αγία Μονή. Αγία Μονή. Κύλη 74. Α, να πούμε και ότι από αύριο ξεκινάμε και delivery για βασιλόπιτες, κουραβιέδες, μακάρονα για το τηλέφωνο να πέσει. Σε ποιο τηλέφωνο σας παίρνουμε? Το 2431-0-34991. Τα ετοιμάζουμε, σας τα παίρνουμε και όλα έτοιμα. Τέλεια, έρχεσαι εδώ πέρα, παίρνει και τα γλυκά και τα μακάρονα και τους κουραβιέδες που είναι κατά κρύο, εγώ τους έχω δοκιμάσει, είναι φοβερή. Ο χαλβάρι, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε και το χαλβάρι. 40 χρόνια. 40 χρόνια. Κράτσα, κρατσανά. Αυτό τα λέει, 40 χρόνια, το λέει από μόνο του και άλλα γλυκά πολλά ωραία. Πάμε για τις ευχές. Λοιπόν, καλή χρονιά με υγεία, υπομονή. Όλα θα τελειώσουν γρήγορα, ελπίζουμε. Να είμαστε όλοι εδώ και θα τα βρούμε όλα στην πορεία. Έτσι ακριβώς. Και από μένα, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους με υγεία, να χαμογελάτε, γιατί βοηθάει πολύ αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε. Και έτσι ένα μήνυμα να είμαστε ενωμένοι, γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Είναι αυτή η εποχή που μπορεί να μας βοηθήσει λίγο να σκεφτούμε διαφορετικά και να αφήσουμε το εγώ μας και να ενωθούμε όλοι μαζί και να κάνουμε πράγματα. Είσαι να είστε καλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλή χρονιά.